Φορές αυτό σαρκάζεσαι. Δεν έχεις κανένα κόμπλεξ. Ναι. Αυτό λειτουργεί και ως άμυνα πολλές φορές. Ή σου βγαίνει αυθόρμητα, όντως. Τώρα να σου πω, ναι, θα σε γελάσω. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω με ένα ψυχολόγο κανένα 2 ώρες γι' αυτό, για να έχω μια ακριβή απάντηση. Δεν ξέρω, ίσως υποσυνείδητα, ναι, να λειτουργεί και σαν άμυνα. Ίσως να το πω εγώ για να το απενεχοποιήσω, καταλαβες. Αν κάνεις, ας πούμε, μια δουλειά που ξέρεις τις αδυναμίες της. Αν πρώτος πεις εσύ τις αδυναμίες αυτές, ο άλλος σωπαίνει ή δεν μπορεί να το πει και να σε κατηγορήσει. Ένιωσες ποτέ άβολα με κάποια χαρακτηριστικά του εαυτού σου και προσωπικά αλλά και εμφανισιακά? Άβολα βέβαια και ένιωσα, θα τα ψέμα να πω όχι, νομίζω όλοι έχουμε περάσει από αυτό, αλλά δεδομένου το πώς είμαι, είναι πολύ σπάνιες αυτές οι φορές. Δηλαδή, βλέπω κοπέλες που είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από μένα, αντικειμενικά, όσο μπορεί να υπάρξει αυτό, και τις πιάνει πολύ πιο συχνά. Αγαπάς τον εαυτό σου? Τον αγαπώ. Κάποιες φορές, μετά που έγινα μάνα, το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Τώρα αυτό το λέω για να τα ακούσω, ενώ πάντα πρέπει να είναι προτεραιότητα ο εαυτός μας για να μπορείς να δίνεις και στους άλλους. Οπότε τον παραμέλησα λίγο μετά που έγινα μαμά. Τώρα έχω αρχίσει να τον φροντίζω 3 χρόνια μετά.